Καλησπέρα σας. Σήμερα όλοι θέλω να καταλάβετε την αξία που έχουν τα βότανα και τα μπαχαρικά. Για πολλούς, αλλά και για μένα, είναι η ψυχή της κουζίνας. Άμα δεν βάλουμε βότανα και μπαχαρικά στο φαγητό μας, συνήθως το φαγητό μας είναι μισό. Έχουν την ιδιότητα ή να απογειώσουν το φαγητό μας ή σε περίπτωση που έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να το καμουφλάρουν. Έτσι και εγώ, για να μην είμαι μονολόγια, θα το δείτε και στην πράξη με τη σημερινή μου συνταγή. Θα φτιάξω μία σαλάτα με κοτόπουλο, ζυμαρικά και πολλά πολλά μυρωδικά, όπου μπορείτε να τη σερβίρετε σαν πρώτο, σαν κρύο πιάτο, ακόμα και σαν κυρίως άμα τη ζεστάνετε. Θέλω να σας δείξω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξετε κάτι πολύ νόστιμο, πολύ γρήγορο και πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ λίγα λιπαρά, δεν θα έχετε καθόλου με καθόλου τύψεις, θα έχει λίγες θερμίδες, οπότε πρέπει 100% να τη φτιάξετε όλοι σας. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μου ο Χρήστος Ανδριόπουλος, ένας χημικός μηχανικός και σεφ. Περίεργος συνδυασμός, όπου θα μας φτιάξει μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή και αυτή βασισμένη στα βότανα. Θα μας κάνει ένα αρνάκι με μυρωδικά και καραμελωμένα σίκα με κόκκινο κρασί. Από πολλούς μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα γιορτινό γεύμα, ότι πρέπει να το βγάλουμε μόνο Χριστούγεννα ή μπορούμε να το βγάλουμε μόνο σε ένα επίσημο γεύμα. Κάνετε λάθος. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι αυτά τα φαγητά είναι καθημερινά φαγητά. Απλά, άμα τα στήσουμε λίγο πιο ιδιαίτερα, τότε τα βγάζουμε σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με την δική μου συνταγή. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά για να φτιάξουμε την υπερσαλατάρα μας. Σαλάτα με ζυμαρικά και κοτόπουλο. Τρία στήθη κοτόπουλου, πίνδο σωρινό κοτόπουλο. Ελαιόλαδο. Φρέσκα μυρωδικά. 250 γραμμάρια φουσίλι. 6 κουταλιές της σούπας γιαούρτι. 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα squeeze, μέλι Καλαμάτα Παπαδημητρίου. 2 φρέσκα κρεμμύδια. 1 κονσέρβα καλαμπόκι. Ξύσμα και χυμό από ένα λάιμ. 1/4 κουταλάκι του γλυκού ginger σε σκόνη. Αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μία κατσαρολάρα με νερό που σχεδόν έχει αρχίσει να βράζει. Ρίχνουμε το αλατάκι μας. Πάντα μα πάντα λίγο αλατάκι μέσα στο νερό καθώς βράζει τα ζυμαρικά. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, ανεβάζει τη θερμοκρασία βρασμού. Και δύο, γιατί αλατίζετε τα ζυμαρικά μέχρι μέσα. Είναι πολύ δύσκολο να αλατίσουμε μετά τα ζυμαρικά. Τώρα, επειδή σήμερα θα ασχοληθούμε πολύ με τα μυρωδικά, μπορούμε να ρίξουμε και λίγα μυρωδικά μέσα στο βρασμό. Λίγο δέντρο λίβανο και λίγο θυμαράκι θα κάνουν καλό στα ζυμαρικά μας, θα τα αρωματίσουν. Οπότε θα ρίξω μέσα στην κατσαρόλα. Τέλεια. Λοιπόν, έχω πάρει φιωγκάκια. Τώρα εσείς, ό,τι άλλα ζυμαρικά θέλετε να βάλετε για τη σαλάτα σας, μπορείτε να βάλετε. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλετε σπαγκέτι λιγκουίνι, αυτά τα μακρουλά τα ζυμαρικά. Θέλουμε κοντά και όμορφα ζυμαρικά. Μπορείτε να βάλετε πένες, μπορείτε να βάλετε τορτελίνια, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσουν, αρκεί να είναι μικρούλια για να μπορέσουν να τα σερβίρουμε σαν σαλάτα. Να τα τρώμε με το πιρούνι, όχι να είναι ζυμαρικά και να χρειάζεται να τα ανακατέψουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ρίχνουμε τα ζυμαρικά και τα αφήνουμε να βράσουν. Θέλουν περίπου 8 λεπτάκια. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Βγάζω το κοτοπουλάκι μου από το ψυγείο. Χρησιμοποιώ πίνδο σωρινό κοτόπουλο. Τα κοτόπουλα πίνδος έχουν μοναδική γεύση που ξεχωρίζει και χρειαζόμαστε 3 φιλέτα για τη συνταγή μας. 1, 2, 3. Φοράμε γαντάκια. Λοιπόν, και θέλω να μου κόψετε τα 3 φιλέτα σε ωραίες φετούλες. Λοιπόν, άμα δείτε ότι έχει λίγο λίπος, θα το βγάλουμε. Λοιπόν, κόβουμε ωραίες φετούλες. Τέτοιες περίπου, λίγο πλάγια το μαχαίρι και στη μέση. Θέλουμε να κάνουμε μπουκίτσες. Επειδή θα υπάρχουν μέσα στη σαλάτα, δεν θέλουμε μεγάλα κομμάτια. Θέλουμε να υπάρχει παντού το κοτόπουλο μαζί με τα ζυμαρικά και μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα βάλουμε τελικά στη συνταγή μας. Τα κοτόπουλα πίνδος να σας πω ότι έχουν μοναδική γεύση γιατί μεγαλώνουν στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων με τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Οπότε ποιοτικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε στο φαγητό σας. Και έτσι όπως τα έχω κόψει, βλέπετε ότι πάνω κάτω τα έχω κόψει περίπου τα ίδια κομμάτια. Θα πάρουν και τον ίδιο χρόνο να ψηθούν τελικά στο τηγάνι. Αυτά τα κομματάκια κοτόπουλου δεν θέλουν παραπάνω από 3-4 λεπτάκια. Αυτό θέλω πάντα να το υπολογίζετε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολάκι και βάζουμε μέσα το κοτόπουλό μας. Και τώρα, θέλω να αφήσετε τη φαντασία σας πραγματικά να οργιάσει με το τι μυρωδικά θέλετε να βάλετε τελικά στο φαγητό σας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Εδώ έχω βασιλικό, δενδρολίβανο, ρίγανη, βασιλικός πάλι, δυόσμο, θυμαράκι,
Όλα τα μυρωδικά που μπορούμε να βρούμε τελικά στην Ελλάδα εδώ πέρα τα έχουμε. Να σας πω ότι όλες αυτές τις γλάστρες πουλάνε στη λαϊκή, οπότε μπορείτε να πάρετε, έχουν 1-1,5 ευρώ η κάθε μία. Οπότε θα κόψω λίγο βασιλικό που βγαίνει πάρα πολύ, λίγο ρίγανη, λίγο δενδρολίβανο και πολύ πολύ θυμάρι. Μου αρέσει πάρα πολύ το θυμάρι με το κοτόπουλο. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο. Για το θυμαράκι θα χρησιμοποιήσω ένα ψαλιδάκι. Και μην το λυπηθείτε. Θυμηθείτε ότι έχουμε 3 φιλέτα κοτόπουλο. Αυτά τελικά είναι που θα δώσουν στο φαγητό μας την ξεχωριστή γεύση. Δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Χρειάζεται μόνο να κόψουμε λίγα φρέσκα μυρωδικά. Ψιλοκόβουμε το θυμαράκι μας. Ψιλοκόβουμε το βασιλικό, τη ρίγανη. Και το δεδρολίβανο δεν θα το ψιλοκόψω, θα αφήσω ολόκληρα κομμάτια να βγάλει το αρωμά του. Και βέβαια όλα αυτά πηγαίνουν μέσα στο κοτοπουλάκι μας. Αλάτι πιπέρι. Και φυσικά στην Ελλάδα είμαστε, οπότε φρέσκο ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Όχι πολύ, ίσα ίσα για να καλύψουμε το κοτόπουλο. Δεν θα βάλουμε καθόλου λάδι στο τηγάνι, οπότε βάζουμε λάδι μόνο στο κοτόπουλο. Παίρνουμε μια μεγάλη τηγανάρα, τη βάζουμε πάνω στη φωτιά και βάζουμε μπρος. Τέλεια. Λοιπόν, μάλλον θα χρειαστεί να ξαναφορέσω γάντια. Και κοιτάξτε εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Χρειάζεται μόνο να ανακατέψετε αυτά τα υλικά. Λοιπόν, έχει κάψει το τηγανάκι μου, έχει κάψει. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει καθόλου, μα καθόλου λάδι. Δεν χρειάζεται να βάλετε λάδι. Τώρα, εγώ έχω μεγάλη τηγανάρα εδώ πέρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Οπότε, άμα εσείς δεν έχετε τόσο μεγάλη τηγανάρα, θα χωρίσετε το κοτόπουλο στα δύο. Θέλουμε δυνατή φωτιά και να ψήσουμε το κοτόπουλο, να πάρει ωραίο χρώμα. Άμα ρίξουμε όλο το κοτόπουλο αυτό σε μικρό τηγανάκι, το κοτόπουλο θα βράσει και δεν θα γίνει όσο νόστιμο μπορεί τελικά να γίνει. Οπότε θέλω να είστε προσεκτικοί. Εδώ όλα αυτά τα μυρωδικά τα έχω ψιλοκόψει, πρώτα δεν τα αφήσω να πάνε χαμένα. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, θα τα σουρώσω. Μια χαρά, δεν θα κάνουμε και πολύ λάτζα σήμερα. Ρίχνω μία κουταλιά της σούπας σε ελαιόλαδο μέσα στα ζυμαρικά μου, ίσα-ίσα για να μην κολλήσουνε. Και πετάω και το κοτσανάκι από το δεδρολίβανο. Αλλά δεν στη ώρα που γίνανε. Βάλαμε λίγα μυρωδικά καθώς τα βράζαμε και πήραν ήδη γεύση και τα ζυμαρικά μας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το κοτόπουλο. Για να δούμε. Α, αυτό είναι που θέλουμε. Κοιτάξτε εδώ. Άμα το κοτόπουλο σας δεν πάρει αυτό το χρώμα, δεν θα το γυρίσετε από την άλλη πλευρά. Από τη στιγμή που έχει πάρει αυτό το χρώμα από τη μία πλευρά, σίγουρα χρειάζεται άλλο ένα λεπτάκι από την άλλη και είναι έτοιμο. Και προσέξτε, δεν είναι τηγανιτό. Έχουμε ρίξει ίσα-ίσα λαδάκι πάνω στο κοτόπουλο. Βλέπετε ότι το κοτόπουλο από μόνο του αρχίζει να βγάζει κάποια υγρασία, τη βλέπετε. Και αυτή είναι η σαλτσούλα που έχει το ίδιο το κοτόπουλο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω. Τώρα, έτσι όπως είναι, αφαιρούμε τη τηγανάρα μας από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη για 3-4 λεπτάκια, λίγο να κρυώσει το τηγάνι, να κρυώσουν λίγο και τα ζυμαρικά για να συνθέσουμε τη σαλάτα μας. Οι Ιταλοί είναι οι πιο φανατικοί καταναλωτές ζυμαρικών, με μέση ετήσια κατανάλωση τα 28 κιλά. Μετά ακολουθούν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας με 12 κιλά ανά άτομο το χρόνο, οι Τινήσιοι με 11 και οι Ελβετοί με 10. Στην Ελλάδα η ετήσια κατανάλωση είναι περίπου 9 κιλά, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατανάλωση ζυμαρικών οικιακής παραγωγής όπως οι χυλοπίτες και ο τραχανάς. Τα ζυμαρικά μας έχουν κρυώσει. Το κοτοπουλάκι μας έχει κρυώσει. Θέλω να δείτε πόσο ζουμερό έχει μείνει μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Και πόσο τέλειο είναι. Τώρα πάμε να ολοκληρώσουμε τη σαλάτα μας. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε λίγο ελληνικό στραγγιστό γιαουρτάκι και θα το βάλουμε μέσα σε ένα μπολ. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη μουστάρδα μας.
Χρησιμοποιώ μουστάρδα squeeze, μέλι, καλαμάτα Παπαδημητρίου. 2 κουταλιές της σούπας περίπου. Είναι μια απαλή αυθεντική ελληνική μουστάρδα. Και ανακατεύω. Αυτή η μουστάρδα έχει μοναδικά στατικά, όπως το νούμερο 1 βαλσαμικό ξύδι καλαμάτα Παπαδημητρίου και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Λοιπόν, ανακατέψαμε το γιαούρτι μαζί με τη μουστάρδα και θα πάρουμε το τηγανάκι και όλο αυτό το ωραίο ζουμί που έχει μείνει από το κοτόπουλο, το βλέπετε, θα το ρίξουμε μέσα στη σάλτσα. Κάνουμε μία σαλάτα με κοτόπουλο, οπότε και η σάλτσα μας θέλουμε να είναι αρωματισμένη από το κοτόπουλο και ανακατεύουμε. Αν θα πάρετε στραγγιστό γιαούρτι, με το που θα ρίξετε το ζουμάκι, έχει την ιδιότητα κατευθείαν να απορροφήσει όλο το ζουμί και να γίνει σάλτσα. Βλέπετε. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχει γίνει. Θα δοκιμάσω λίγο. Για να δω από αλάτι πιπέρι τι χρειάζεται. Γιατί προσέξτε, αυτή η σαλτσούλα έχει αλάτι πιπέρι, γιατί έβαλα στο κοτόπουλο. Καταπληκτική. Λίγο ακόμα αλατάκι θα βάλω. Και πιπέρι. Και πάμε ξανά πίσω στα μυρωδικά μας. Λοιπόν, ό,τι μυρωδικά χρησιμοποίησαμε πριν, τα έχουμε ψήσει. Τα έχουμε ψήσει στο τηγάνι, που σημαίνει ότι τα αρώματά τους τα έχουν χάσει τα μυρωδικά και τα έχουν πάει μέσα στο κοτόπουλο. Οπότε θέλουμε έξτρα αρωματικά για μέσα στη σάλτσα μας. Να ξέρετε ότι όταν ψήνουμε τα μυρωδικά σε ένα τηγανάκι, γενικά χάνουν το άρωμά τους. Δεν χάνεται τελείως, γιατί πάει στο φαγητό που ψήνουμε, αλλά δεν μένει άρωμα και γεύση στα μυρωδικά που έχουν μείνει τελικά πάνω στο κοτόπουλο. Δηλαδή αυτά τα μυρωδικά πια δεν έχουν τόσο έντονη γεύση. Οπότε θέλω να δώσουμε μια φρεσκάδα. Αυτή τη φρεσκάδα τη δώσουμε ψιλοκόβοντας λίγα φρέσκα μυρωδικά στο τέλος. Και λίγο θυμαράκι βέβαια. Θα ρίξω τα μισά μέσα και τα μισά θα τα κρατήσω για το τέλος για να τα ρίξω από πάνω. Τα αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια. Ρίχνουμε μέσα και το φρέσκο κρεμμυδάκι, όχι όλο, αφήνουμε λίγο στην άκρη για το τέλος. Ξύσμα από ένα lime. Άμα δεν έχετε lime θα βάλετε λεμόνι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κοιτάξτε εδώ πόσο φρεσκάδα δώσαμε γενικά στη σάλτσα μας. Γι' αυτό το λόγο προτιμώ να τη σερβίρω σαν σαλάτα, δηλαδή να τη σερβίρω κρύα. Γιατί αυτά όλα άμα τα ζεστάνω σε ένα τηγανάκι θα χάσουν τα αρώματά τους. Ό,τι σερβίρουμε φρέσκα και κρύα σε μία σαλάτα, όλα αυτά τα αρώματα τελικά βγαίνουν. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει το ξύσμα από το lime, θα στύψω και λίγο χυμό μέσα. Μισό, δεν θέλω παραπάνω. Και βέβαια, οπωσδήποτε, καλαμπόκι. Λοιπόν, και επειδή μου αρέσει να βάζω πάντα μα πάντα μία τελευταία πινελιά, έχω λίγο σκόνη ginger για να γίνει λίγο πικάντικο. Το lime μαζί με το ginger πηγαίνει πάρα πολύ. Τελευταίο ανακάτεμα. Και είναι έτοιμα όλα τελικά να τα ρίξω τελικά μέσα στη σαλτσούλα μου. Ξεκινάω με το κοτόπουλο. Στη συνέχεια τα ζυμαρικά. Και ανακατεύω. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ γεύμα. Είναι μια πάρα πολύ πλούσια θρεπτική σαλάτα. Και κοιτάξτε εδώ. Έχουμε συνηθίσει γενικά να τρώμε τέτοιες σαλάτες με πολύ πολύ μαγιονέζα. Που η μαγιονέζα είναι ο πρωταγωνιστής στη σαλάτα. Και από εκεί και πέρα γενικά δεν καταλαβαίνεις τίποτα άλλο γιατί τρως μόνο μαγιονέζα με ζυμαρικά. Αυτή η σαλάτα είναι πολύ ποιοτική, έχει πάρα πολλές γεύσεις, όλα τα μυρωδικά βγαίνουν και έχει πάρα πολύ λίγα λιπαρά. Η βασική μας σάλτσα γίνεται από γιαούρτι, μουστάρδα, ελαιόλαδο και φυσικά το ζουμάκι από τα κοτόπουλα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία σάλτσα που έχει γίνει. Όλοι θα νομίζουν πως έχετε βάλει μαγιονέζα, αλλά τελικά δεν θα έχετε βάλει μαγιονέζα. Σαλάτα με ζυμαρικά και κοτόπουλο. Για τα ζυμαρικά. Σε αλατισμένο νερό που βράζει, ρίχνουμε φρέσκα μυρωδικά και τα ζυμαρικά. Μόλις βράσουν, τα σουρώνουμε και αφαιρούμε τα μυρωδικά. Προσθέτουμε στα ζυμαρικά μία κουταλιά λάδι και ανακατεύουμε για να μην κολλήσουν. Για το κοτόπουλο. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρότερα κομμάτια και το βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με τα φρέσκα μυρωδικά. Πιπέρι, αλάτι και λάδι. Ανακατεύουμε καλά και σοτάρουμε το κοτόπουλο σε καυτό τηγάνι. Για τη συναρμολόγηση, σε ένα μπολ
βάζουμε το γιαούρτι και τη μουστάρδα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ζουμί που έχει βγάλει το κοτόπουλο από το μαγείρεμα. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, τα φρέσκα μυρωδικά, το κρεμμύδι, το ξύσμα και το χυμό του lime, το καλαμπόκι, το ginger, το κοτόπουλο, τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε. Έχω κρατήσει λίγα μυρωδικά για να ρίξω από πάνω και φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο ξύσμα lime. Ή το τρώτε σαν πρώτο, ή το τρώτε σαν κυρίως, ή το βάζεις στο ψυγείο πολύ καλά σκεπασμένο και το τρώτε την επόμενη μέρα, κρατάει μέχρι και 2-3 μέρες στο ψυγείο, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Λίγο φρέσκο τριμμένο πιπέρι και ξαναλέω, στην Ελλάδα είμαστε ίσα ίσα 1-2 κουταγιές της σούπας ελαιόλαδο. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή της δοκιμής. Όλα αυτά έχουν δέσει τέλεια μεταξύ τους, πιστέψτε με. Ξέρετε κάτι, όσο και να φας από αυτό το φαγητό, δεν έχεις καθόλου τύψεις. Ειλικρινά, πιο τέλειο δεν γίνεται. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γεύμα, να το πω έτσι, αλλά με πάρα πολύ χαρακτηριστική γεύση. Όλα αυτά που σας είπα τελικά δέσανε τέλεια μεταξύ τους, παντρευτήκανε και γίναν ίσως η καλύτερη σαλάτα με ζυμαρικά και κοτόπουλο που μπορείτε να φάτε στη ζωή σας, και αυτό σας το υπογράφω. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να